καπέλο της γράφει FBI και όμως η Γκουέντι Τάμ από το Βιετνάμ δεν δουλεύει για την Αμερικανική κυβέρνηση. Για μόλις 4 δολάρια την ημέρα, η 48χρονη Γκουέν κάνει την πιο επικίνδυνη δουλειά στον κόσμο. Αναζητεί νυχθημερό με τη βοήθεια ανιχνευτή μετάλλων βόβες σταμένες στο χώμα, προκειμένου να πουλήσει το μέταλλο και να βγάλει τα προστοζήν. Έχω ένα μικρό χωράφι που καλλιεργώ ρύζι. Ωστόσο, δεν υπάρχει αρκετό νερό για άρδευση και το χωράφι παραμένει το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου ακαλλιέργητο. Το ξέρω ότι είναι επικίνδυνο αυτό που κάνω. Μια κούπα αίμα για μια κούπα ρύζι. Το αν θα επιζήσω ή θα σκοτωθώ κάνοντας αυτή τη δουλειά είναι θέμα της μοίρας. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Βιετνάμ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν σχεδόν 8 εκατομμύρια τόνους βομβών, από τις οποίες το 1 τρίτο δεν εξεράγησαν. Η Τι Τάμ ήταν 27 ετών, παντρεμένη με 4 παιδιά, το ένα μόλις 2 εβδομάδων, όταν ο άντρας σκοτώθηκε από μια βόβα που είχε βρει. Δεν είχε άλλη επιλογή από το να συνεχίσει τη δουλειά του προκειμένου να ταΐσει την οικογένειά της. Όλα αυτά τα χρόνια κάνοντας αυτή τη δουλειά, έμαθα πολλά για τις βόμβες. Ακούγοντάς τις από τον ήχο, ξέρω αν πρόκειται για μεγάλη ή μικρή. Συνήθως τις πάω στο σπίτι, τις βόμβες που δεν έχουν κραγεί, για να τις πουλήσω για περίπου 2 δολάρια το κομμάτι. Ωστόσο, κανείς δεν θέλει να τις αγοράσει πια. Αν βρω μια βόμβα, τώρα θα ειδοποιήσω τη συμβουλευτική ομάδα ναρκών για να τις εξουδετερώσει. Αν και η περισυλλογή θρασμάτων είναι νόμιμη, η πώληση βομβών που δεν έχουν κραγεί είναι παράνομη, σύμφωνα με τη συμβουλευτική οργάνωση για τις Νάρκες, που είναι υπεύθυνη για την εξουδετερώση των βομβών στην επαρχία. Οι συλλέκτες μετάλλων αποτελούν πολύ σημαντικές πηγές πληροφοριών. Καθημερινά λαμβάνουμε δεκάδες κλήσεις για βόμβες που δεν έχουν κραγεί. Η επαρχία Quang Tri είναι μία από τις περιοχές που στο 90% του εδάφους της υπάρχουν άσκαστες βόμβες από τον πόλεμο και αποτελούν πολύτιμη πηγή εισοδήματος για την Team TA. Για 4 κιλά μετάλλου ρισκάρει τη ζωή της για μόλις 1 δολάριο.